Καλησπέρα. Είμαστε πάλι εδώ για να κάνουμε το καθιερωμένο σεμινάριο που κάνουμε εδώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο κάθε χρόνο για τη φορολογική δήλωση. Θα προσπαθήσω λιγάκι στο χρόνο που έχω να σας πω λίγα πράγματα για τη φορολογική δήλωση και κάποια πράγματα για το MyData. Ό,τι θέλετε και απορίες έχετε, καλό είναι να στέλνετε ερωτήσεις. Μπορούμε να κάνουμε όποτε θέλετε και κάποια συζήτηση για κάποιες απορίες σας. Οπότε να ξεκινήσω εγώ σιγά σιγά. Βασιλή, θα χαιρετήσεις. Ωραία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να έχετε στο μυαλό σας τρεις βασικούς νόμους, που είναι, ο πρώτος νόμος είναι το 4308, που είναι τα ελληνικά πρότυπα, που, ο δεύτερος νόμος είναι ο 4172 του 2013, που είναι ο βασικός φορολογικός νόμος. Και ο τρίτος είναι ο νόμος 3919 του 2011, που είναι ο βασικός νόμος της Αρχής Επαγγελματικής Ελευθερίας και αφορά τους μηχανικούς. Ο νόμος 4308 του 2014 είναι ο βασικός νόμος που έχει τους κανόνες για την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εδώ ο συγκεκριμένος νόμος φέρνει ένα καινούριο ορισμό που λέγεται οντότητα. Και ο ορισμός της οντότητας είναι ο ακόλουθος, που λέει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιχείρηση ή οργανισμός που ανήκει στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα που υπόκειται στο σύνολο ή σε μέρος του ρυθμίου συναφού του νόμου, είναι οντότητα. Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όλοι, τόσο οι ατομικές επιχειρήσεις, όσο και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και προσωπικές εταιρείες. Ανάλογα, ο συγκεκριμένος νόμος, κάθε επιχείρηση, την 4308, κάθε επιχείρηση την κατατάσσει σε κάποια κατηγορία, ανάλογα δηλαδή με κάποια κριτήρια που περιγράφονται εδώ, σύνολο ενεργητικού κύκλου εργασιών και εργαζόμενοι, κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία επιχείρησης. Ανάλογα με την κατηγορία επιχείρησης που θα ενταχθεί ο φορολογούμενος, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Έτσι έχουμε τις πολύ μικρές οντότητες που χαρακτηρίζονται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν σύνολο ενεργητικό 350.000 ευρώ, ακαθάριστα έσοδα κύκλου εργασιών έως 700.000 ευρώ και απασχολούν έως 10 άτομα. Εδώ είναι η πλειονότητα των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση μηχανικοί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, λογιστές. Η επόμενη κατηγορία είναι οι μικρές οντότητες, που σύνολο ενεργητικού είναι έως 4 εκατομμύρια ευρώ, κύκλος εργασιών έως 8 εκατομμύρια ευρώ και προσωπικό μέχρι 50 άτομα. Μετά είναι οι μεσαίες οντότητες, μεγάλες οντότητες. Ο συγκεκριμένος νόμος που αντικατάστησε τον παλιό κώδικα βιβλίων και στοιχείων έφερε πάλι μια καινούργια έννοια, τα λογιστικά αρχεία. Τα λογιστικά αρχεία είναι τα λεγόμενα βιβλία και τα παραστατικά. Δηλαδή το βιβλίο εσόδων εξόδων πλέον ονομάζεται λογιστικό αρχείο. Σωστό, για κάνα λίγο τι κάνετε. Γιατί δεν βλέπεις το πρέμα λίγο. Αυτό θα δείχνεις. Έλα, να με ακούς. Όχι, αυτό θα δείχνεις. Λοιπόν, είχαμε τεχνικό θέμα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να έχετε κι εσείς εικόνα με αυτά που σας διαβάζω. Λοιπόν, ο νόμος που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ο 4308 του 2014, ο νόμος 4172 του 2013 και ο νόμος 3919 του 2011. Ο νόμος 4308 του 2014 είναι ο παλιός, είναι η αντικατάσταση του παλιού κώδικα βιβλίων και στοιχείων που ισχύει από 1η-1η του 2014.
Δεν το κάνεις παρουσίας. Okay. Και έχουμε τώρα έχουμε τον ορισμό της οντότητας, τον είπαμε λίγο νωρίτερα. Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Είναι άπαντες οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οικονομικά πρόσωπα και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ανάλογα, υπάρχουν κάποια κριτήρια στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που με αυτά τα κριτήρια εντάσσονται σε κάποιες κατηγορίες. Ανάλογα σε ποια κατηγορία θα ενταχθεί η επιχείρηση, έχουμε και κάποιες παραπάνω υποχρεώσεις. Έτσι, έχουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρές οντότητες, που αυτές υπάγονται οι επιχειρήσεις που έχουν τα συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, το σύνολο ενεργητικού τους είναι μέχρι 350.000 ευρώ, τα καθάριστα έσοδα ως 700.000 ευρώ και απασχολούν εργαζόμενους μέχρι 10 άτομα. Εδώ πέρα, λοιπόν, είναι η πλειονότητα των επιχειρήσεων. Τις μικρές οντότητες, που είναι η επόμενη κατηγορία, που έχουμε σύνολο ενεργητικού μέχρι 4 εκατομμύρια, ακαθάριστα έσοδα μέχρι 8 εκατομμύρια και προσωπικό μέχρι 50 άτομα. Μετά είναι οι μεσαίες οντότητες και πολύ μεγάλες οντότητες. Έχουμε στη συνέχεια τον ορισμό λογιστικά αρχεία, που είναι τα λεγόμενα βιβλία και τα παραστατικά. Δηλαδή, το παλιό βιβλίο σώμα ονομάζεται λογιστικό αρχείο και τα λογιστικά στοιχεία, που είναι τα παραστατικά που είχαμε και παλιότερα. Οι πολύ μικρές οντότητες, δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν ακαθάριστα έσοδα κάτω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μπορούν να έχουν απλογραφικά βιβλία. Τι σημαίνει απλογραφικά βιβλία? Δηλαδή είναι το βιβλίο εσόδων εξόδων και τα παλιά β' κατηγορίας βιβλία. Οι επιχειρήσεις που ξεπερνάνε σαν ακαθάριστα έσοδα το 1,5 εκατομμύριο ευρώ υποχρεωτικά εφαρμόζουν διπλογραφικό σύστημα. Είναι τα λεγόμενα γάμα κατηγορίας βιβλία στο παρελθόν, πλέον λέγονται διπλογραφικά βιβλία. Το βιβλίο εσόδων εξόδων είναι υποχρεωτικό να ενημερώνεται μέσα στο τρίμηνο και μέχρι την υποβολή της δήλωσης του ΦΠΑ πρέπει να έχει ενημερωθεί. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα βιβλίο εσόδων εξόδων υποχρεώνεται να αποδώσει ΦΠΑ μετά στον επόμενο μήνα της λήξης του τριμήνου, οπότε πρέπει να έχουν ενημερωθεί και τα βιβλία. Στα διπλογραφικά βιβλία, ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων είναι ο επόμενος μήνας της λήξης του προηγούμενου μήνα. Ουσιαστικά, εδώ έχουμε ότι ο χρόνος ενημέρωσης είναι και η ημερομηνία που υποβάλλουμε το ΦΠΑ. Στα βιβλία πρέπει κάθε συναλλαγή να την τεκμηριώνουμε τα κατάλληλα παραστατικά. Δηλαδή, στα βιβλία πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει παραστατικό για να μπορέσει να καταχωρηθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε λογιστική εγγραφή χωρίς να υπάρχει παραστατικό. Παλιότερα είχαμε την ταλαιπωρία που κάθε φορά το βιβλίο εσόδων εξόδων είναι τα φορολογικά στοιχεία που έπρεπε να εκδώσουμε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, έπρεπε να τα θεωρήσουμε. Από 1η-1η-2014 έχουν καταργηθεί, δεν θεωρούνται κανένα βιβλίο και κανένα φορολογικό στοιχείο. Αυτό για τους μηχανικούς, είτε οι μηχανικοί είτε εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών είτε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, τα εκδίδουν αθεώρητα. Αν όμως ένας μηχανικός έχει και εμπορική δραστηριότητα και πουλάει σε ιδιώτες, εκεί θα πρέπει να έχει ταμιακή μηχανή. Δηλαδή, μεν έχει καταργηθεί η θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων, ωστόσο υπάρχει υποχρέωση της ταμιακής μηχανής για την πώληση αγαθών που αφορούν εμπορική δραστηριότητα σε λιανική. Πλέον, δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η δοή στα φορολογικά στοιχεία ούτε το επάγγελμα. Έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε απόδειξη λιανικής από οπουδήποτε και να την καταχωρήσουμε ως έξοδο και να εκθέσουμε το ΦΠΑ έως 100 ευρώ. Αν πάρουμε απόδειξη λιανικής που είναι πάνω από 100 ευρώ, δεν μπορούμε να την καταχωρήσουμε στα βιβλία μας, είναι παράβαση, θα πρέπει να ζητήσουμε τιμολόγιο. Οπότε, μέχρι 100 ευρώ μπορούμε να καταχωρούμε στα βιβλία μας και τιμολόγια και αποδείξη λιανικής.
υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων εφαρμογή που έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε το αφημί του αντισυμβαλόμενου και τα στοιχεία του. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ αν έχουμε μηχανογράφηση, γιατί χτυπώντας το αφημί κατεβάζουμε τα στοιχεία του αντισυμβαλόμενου. Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε στο νου μας, στο νόμο 4308 τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, είναι το άρθρο 6, που είναι ο χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχαίων, το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Τέλος του επόμενου μήνα είναι ο χρόνος ενημέρωσης στα διπλογραφικά βιβλία. Τέλος του επόμενου μήνα της λήξης του τριμήνου στα απλογραφικά. Το άρθρο 7 μας λέει για το χρόνο διαφύλαξης των λογιστικών αρχαίων, δηλαδή πόσα χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα βιβλία και τα στοιχεία. Εδώ λοιπόν η παραγραφή έρχεται στα 5 έτη από τη λήξη της περίοδου. Το άρθρο 8 και 9 αναφέρεται στο τιμολόγιο πώλησης, πιστοτικό τιμολόγιο, δηλαδή αναφέρεται στις πωλήσεις που κάνουν προς άλλους επιχειρηματίες ή πωλήσεις χοντρικής. Κάτι που πρέπει να έχετε καλά στο μυαλό σας είναι ότι το τιμολόγιο πρέπει υποχρεωτικά να έχει πλήρης περιγραφή. Δηλαδή πρέπει η υπηρεσία ή η πώληση εμπορεύματος να περιγράφεται αναλυτικά. Το άρθρο 11 αναφέρει το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου. Το άρθρο 12 αναφέρεται στα στοιχεία που εκδίδουμε για τη λιανική πώληση αγαθών υπηρεσιών. Το άρθρο 13 είναι ο χρόνος έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης και το άρθρο 14 το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Οπότε, πολύ γρήγορα, όταν έχουμε δραστηριότητα τιμολόγηση που αφορά χοντρική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε το τιμολόγιο ως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα. Στη λιανική πώληση αγαθών, είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε το τιμολόγιο κατά την παράδοση ή το χρόνο έναρξης της αποστολής. Λιανική πώληση αγαθών που η παράδοσή τους γίνεται από τρίτο, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση. Παροχή υπηρεσιών ως ιδιώτη. Εδώ είναι κατά κόρον οι υπηρεσίες των μηχανικών, λογιστών, αρχιτεκτών με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας. Χοντρική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών προς το δημόσιο. Είναι η μοναδική εξαίρεση που εδώ γίνεται ότι το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί προς το δημόσιο μέχρι το τέλος της ετήσιας περίοδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση των δημόσιων έργων. Δηλαδή, κάποιος που προσφέρει μια υπηρεσία στο δημόσιο το μήνα Ιανουάριο του 2022 είναι υποχρεωμένος να το εκδώσει ως 31 Δεκεμβρίου του 2022. Συνάδελφοι, να διακόψω για λίγο και να πω ότι μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στο Q&A, έτσι, κάτω στο Zoom. Υπάρχει χώρος που μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας, θα τις διαβάσουμε, αν μπορούμε να τις απαντήσουμε. Λοιπόν, επόμενος νόμος που πρέπει να έχουμε καλά στο μυαλό μας είναι ο βασικός φορολογικός νόμος, 4172-13. Ο συγκεκριμένος νόμος ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των οικονομικών προσώπων. Επιβάλλει υποχρεωτικά τη φορολογική δήλωση τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα να γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, φορολογούνται τα κέρδη που προκύπτουν μέσα από το βιβλίο εσόδων εξόδων από το πρώτο ευρώ. Υπόχρεση δήλωσης είναι όσοι αποκτούν εισόδημα κατά οποιοδήποτε τρόπο, και ακόμη, δηλαδή κάποιος για να μην υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να μην έχει καθόλου εισόδημα και να είναι ανήλικος. Ακόμη και κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας που έχει κάνει έναρξη, αλλά δεν έχει καθόλου εισοδήματα, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση. Οι κάτοικοι του εξωτερικού πάλι και αυτοί είναι υποχρεωμένοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης μόνο εφόσον αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Αν δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα είναι και αυτά υποχρεωμένα να υποβάλουν φορολογική δήλωση εφόσον έχουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή. Ωστόσο, πρέπει να προσέξετε λιγάκι ότι αν κάποιο προστατευόμενο τέκνο έχει εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ, τότε και είναι ενήλικο, πάβει να είναι προστατευόμενο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει δήλωση ως ανεξάρτητο μέλος της οικογένειας. Παρακάτω έχουμε τη φορολογική κλίμακα που αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Βλέπετε, έχουμε 5 κλιμάκια.
Κάθε κλιμάκιο έχει ένα ξεχωριστό φορολογικό συντελεστή. Έτσι, για ένα σύνολο εισοδήματος έως 30.000 ευρώ, έχουμε σύνολο φόρου 5.900. Στη συνέχεια, έχουμε κάποιες απαλλαγές που λέει ότι αυτοί οι επιχειρηματίες που θα κάνουν ατομική επιχείρηση τα πρώτα τρία έτη της έναρξης δραστηριότητας έχουν το μισό του φορολογικού συντελεστή από την προηγούμενη κλίμακα, δηλαδή το 50%, δηλαδή αν το πρώτο κλιμάκιο είναι 9%, ο φορολογικός συντελεστής θα γίνει 4,5%, εφόσον το εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ. Οπότε λοιπόν κάποιος που θα ξεκινήσει νέος μηχανικός το ελεύθερο επάγγελμα και θα έχει τα πρώτα τρία χρόνια εισοδήματα ως και κέρδη ως και 10.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής για αυτόν θα είναι κατά 50% μειωμένος, δηλαδή θα είναι στο 4,5%. Οι μισθωτοί έχουν το λεγόμενο αφορολόγητο, μόνο και μόνο για το λόγο γιατί είναι μισθωτοί, κάτι που δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και έτσι έχουμε κάποιον που είναι μισθωτός και έχει απαλλαγή 777 ευρώ γιατί χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Σε 810 είναι το ποσό της απαλλαγής για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, 900 ευρώ για το φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, σε 1120 για το φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Μια άλλη μείωση που έχουμε είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε δωρεές, ωραία, σε περίπτωση που έχουμε δωρεές, έχουμε, εφόσον το ποσό της δωρεάς προς τα μη κερδοσκοπικά ξεπερνάει 100 ευρώ, έχουμε μια έκπτωση 10%. Το πιο σημαντικό για τους μηχανικούς είναι το άρθρο 21, που εκεί ορίζονται τι είναι τα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα, αν από τα έσοδα αφαιρέσουμε όλα τα επιχειρηματικά έξοδα, προκύπτει το κέρδος από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν το άρθρο 22 μας λέει ποιες δαπάνες μπορούμε να περάσουμε και με ποιες προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πέσει μια δαπάνη από τα καθάριστα έσοδα είναι να πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης, να είναι πραγματική και να έχει γραφτεί στα βιβλία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πλήθος δαπανών που μπορούμε να καταχωρήσουμε στα βιβλία του μηχανικού. Ενδεικτικά θα σας πω κάποιες. Μπορούν να σαν έξοδο να γνωρίζουν τη μισθή, οι αμοιβές προς τρίτους, οι αμοιβές των μηχανικών για τις παρασκευές στις υπηρεσίες τους και εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο κόστος οικοδομής, οι αμοιβές προς άλλους ελεύθερους επαγγελματίες είναι δαπάνη που αναγνωρίζεται φορολογικά και συμβάλλει στο να δημιουργηθεί αποτέλεσμα, τα ασφάλιστρα, εδώ έχουμε ασφάλιστρα πυρός, είναι δαπάνη που αναγνωρίζεται φορολογικά, ασφάλιστρα για την ασφάλιση των περιουσιακών μας στοιχείων, δηλαδή ασφάλιστρα περιουσίας, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ασφάλιστρα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού της εταιρείας, μισθώματα, ενίκεια των επαγγελματικών εγκαταστάσεων είναι δαπάνη που εκπίπτει από τα καθάριστα εισοδήματα, το τεκαμαρτό μίσθωμα της ιδιόχρησης, κάποιος μηχανικός που, ή αρχιτέκτονας που έχει ιδιόκτητο το γραφείο, πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίσει τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ως δαπάνη και ταυτόχρονα να το εμφανίσει τεκμαρτό μίσθωμα ως έσοδο στο έντυπο Ε2 και στη συνέχεια στο έντυπο Ε1. Δηλαδή για να αναγνωριστεί η δαπάνη του μισθώματος ιδιόκτητου του γραφείου πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία πρώτα ως δαπάνη και στη συνέχεια να εμφανιστεί και ως έσοδο στο έντυπο Ε1. Νίκο, ως έσοδο θα φορολογηθεί ως έσοδο από εκείνητα. Εδώ λοιπόν έχουμε και πρέπει αυτό να είναι το ενίκιο το 3% της αντικειμενικής αξίας. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 3% της αντικειμενικής. Από την εμπειρία σου δηλαδή εδώ, δεν είναι κέρδος ο... Εδώ έχουμε ο μηχανικός που έχει πολύ χαμηλά έσοδα, έχει ζημία.
Ο μηχανικός όμως που έχει υψηλά έσοδα, δηλαδή έχει κέρδη πάνω από 20.000 ευρώ, ωφελείται. Κάποιος που έχει κέρδη ως 20.000 ευρώ είναι το ίδιο. Δηλαδή, μεσοσταθμικά ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα από 1 ως 20, από μέχρι 20.000 ευρώ, μεσοσταθμικός συντελεστής είναι 15%. Το τεκμαρτό εισόδημα από ενίκιο είναι, φορολογείται με 15%, οπότε ουσιαστικά είναι το ίδιο. Ωστόσο, όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από 20.000 ευρώ, 19, 17, 15, 10, εκεί λοιπόν επιβαρύνονται τη διαφορά του φορολογικού συντελεστή μεταξύ 9 και 15. Δηλαδή, εδώ για αυτούς τους μηχανικούς έχουμε ζημία, που είναι η διαφορά 9 μείον με 15% το 6%. Αλλά είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν. Ωστόσο, όμως δεν είναι προαιρετικό. Αν δεν το εμφανίσετε στα βιβλία σας, είστε υποχρεωμένοι να το εμφανίσετε σαν έσοδο. Οπότε θα πρέπει να το εμφανίσετε και σαν έξοδο και στα βιβλία σας, ώστε για να μειώσετε τη χασούρα. Αλλιώς θα φορολογηθείτε ως σαν έσοδο. Σαν έσοδο το τεκμαρτό. Mm. Και πολύ προσοχή, πρέπει να είναι υποχρεωτικά το 3% της αντικειμενικής. Άλλα έξοδα που μπορούν να περάσουν στα βιβλία και να αναγνωριστούν ως δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς προσωπικού, τα έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στα ασφαλιστικά του ταμεία, η δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος, τα ταχυδρομικά, τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας, έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης, η συμμετοχή σε εκθέσεις, η γραφική ύλη, τα έντυπα, τα αναλώσιμα, τα καύσιμα, σε περίπτωση δηλαδή που χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο για να πηγαίνετε στη δουλειά σας ή να μετακινήσετε στα εργοτάξια, η συγκεκριμένη δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο και καταχωρείται στα βιβλία, τα κοινόχρηστα, προμήθειες τραπεζών, προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσητείες, δηλαδή η αμοιβή που θα δώσετε κάποια στιγμή σε μεσίτη για να νοικιάσετε ένα γραφείο, είναι παραγωγική δαπάνη, αναγνωρίζεται φορολογικά, τα έξοδα δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων, τα δημοσίευση στο ΦΕΚ ισολογισμών, κρατήσεις, φόροι, τέλη, εκτός από το φόρο εισοδήματος, συνδρομές σε περιοδικά, συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις, έξοδα επιμόρφωση προσωπικού, σε περίπτωση δηλαδή που στείλετε κάποιο από το προσωπικό σας να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, αυτό αναγνωρίζεται φορολογικά. Έξοδα διανυκτερεύσεως και διατροφής, σε περίπτωση που χρειαστείτε να μετακινηθείτε εκτός έδρας για επαγγελματική σας δραστηριότητα, εκεί αναγνωρίζονται όλα τα έξοδα που κάνετε για το συγκεκριμένο ταξίδι, όπως το ξενοδοχείο, τα διόδια, τα καύσιμα, τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιήσετε για να πάτε στον προορισμό σας, το φαγητό στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, εδώ δεν έχετε δυνατότητα στα συγκεκριμένα έξοδα να εκθέσετε το ΦΠΑ. Τα ποσά της διαφήμισης αναγνωρίζονται φορολογικά. Εδώ έχω τώρα. Και είπαμε και κάτι άλλο, αποδείξεις λιανικής ως και 100 ευρώ αναγνωρίζονται και αυτές φορολογικά εφόσον καταχωρηθούν στα βιβλία. Αποδείξεις λιανικής πάνω από 100 ευρώ δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, δεν μπορείτε να την καταχωρήσετε στα βιβλία, πρέπει υποχρεωτικά να πάρετε τιμολόγιο. Για αποδείξεις λιανικής ως 100 ευρώ έχετε δικαίωμα να την καταχωρήσετε στα βιβλία και να εκθέσετε και το ΦΠΑ, παρόλο που είναι αποδείξεις λιανικής. Μια άλλη πολύ σημαντική δαπάνη είναι η δαπάνη του επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητου, που εδώ λοιπόν έχετε τη δυνατότητα, ό,τι έξοδα κάνετε για το αυτοκίνητό σας, ακόμη και δεν το έχετε αγοράσει με τιμολόγιο, είναι προσωπικό σας, δηλαδή το έχετε αγοράσει ατομικά, χωρίς τιμολόγιο, με απόδειξη λιανικής, εδώ εφόσον το χρησιμοποιείτε για τις ανάγκες της δραστηριότητάς σας, μπορείτε τα συγκεκριμένα έξοδα να τα περάσετε στα βιβλία σας. Το μόνο που δεν μπορείτε να περάσετε εφόσον το έχετε αγοράσει με τιμολόγιο είναι τις αποσβέσεις του αυτοκινήτου. Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να έχετε στο νου σας, ότι για να αναγνωριστούν οι συγκεκριμένες δαπάνες, εφόσον είναι πάνω από 500 ευρώ, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εξοφληθεί μέσω τραπέζης. Και επίσης, μια άλλη κατηγορία δαπανών που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, είναι ότι αν δεν έχουμε καταβάλει στις ασφαλιστικές εισφορές τόσο τις προσωπικές μας, όσο και του προσωπικού, η συγκεκριμένη δαπάνη δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
ακόμα και αν αφορούν παλαιότερα έτη, μπορούν, αν πληρωθούν μέσα στο έτος στο οποίο γίνεται η φορολογική δήλωση, δηλώνονται και αυτά ως δαπάνες του συγκεκριμένου έτους. Ναι, όταν έχουμε, οι ασφαλιστικές εισφορές αναγνωρίζονται στο χρόνο που πληρώνουμε. Οπότε λοιπόν, αν έχουμε ασφαλιστικές εισφορές σε ρύθμιση που αφορούν παλαιότερα έτη, θα περαστούν ως έξοδο και θα καταθεθούν στα βιβλία με βάση την ημερομηνία πληρωμής. Θέλει λιγάκι προσοχή στις συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ, δηλαδή πρέπει αυτό να το προσέχετε. Όπως και όταν κόβεται μια πρόδειξη παροχής υπηρεσιών, είναι η τιμολόγια υπηρεσιών που είναι έσοδο για σας και είναι πάνω από 500 ευρώ, πρέπει υποχρεωτικά το συγκεκριμένο παραστατικό να ξοφληθεί μέσω τραπέζης. Αν δεν το κάνετε, έχετε πρόστιμο αναπαραστατικό εσείς ως εκδότες 100 ευρώ. Αν πάρετε μια υπηρεσία ή ένα εμπόρευμα που είναι πάνω από 500 ευρώ, που για σας είναι δαπάνη και το φανταφορίστε στα βιβλία σας και δεν έχει πληρωθεί με το σωστό τρόπο πληρωμής, η συγκεκριμένη δαπάνη δεν αναγνωρίζετε καθόλου ούτε στο ΦΠΑ ούτε στο εισόδημα. Μια άλλη κατηγορία δαπανών που μπορείτε να περάσετε στα βιβλία σας είναι οι λεγόμενες αποσβέσεις. Έτσι, όταν αγοράζουμε κάποια πάγια που είναι πάνω από 1.500 ευρώ και δεν αποσβαίνονται FAPAX, θα πρέπει υποχρεωτικά να τα αποσβέσουμε τμηματικά. Έτσι, αν έχουμε κάποιο κτίριο στο όνομα της επιχείρησης, ο συντελεστής απόσβεσης είναι 4%, τα μηχανήματα εκτός και εξοπλισμός εκτός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι 10%, τα μέσα μεταφοράς ατόμων, τα αυτοκίνητα που είναι με τιμολόγιο είναι 16%, και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακό και λογισμικό, που είναι με 20%. Τα λοιπά πάγια της επιχείρησης, ότι δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, με 10%. Το να αποσβέσεις αυτά τα είδη είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορείς να τα αποσβέσεις. Αν χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, πρέπει να τα αποσβέσεις. Αν δεν κάνεις την απόσβεση μέσα σε εκείνη τη χρονιά, αυτό που λέει ο νόμος είναι ότι χάνεις το δικαίωμα το ποσό της απόσβεσης να το εκπέσεις αργότερα. Δηλαδή, ένα πάγιο αποσβαίνεται με 20%. Αν εσείς τα πρώτα χρόνια επιλέξεις να μην κάνεις αποσβέσεις, δεν σημαίνει ότι αυτό το πάγιο μεγαλώνει η ζωή του. Πρέπει υποχρεωτικά στα 5 χρόνια να αποσβεστεί. Ωστόσο, αν κάποια στιγμή το πουλήσεις, εκεί λοιπόν πρέπει να το πουλήσεις στην αναπόσβεστη αξία. Δεν μπορείς να το πουλήσεις σε χαμηλότερη αξία από αυτό που έχει μείνει στα βιβλία. Οι επισφαλείς απαιτήσεις νομίζω ότι δεν μας αφορούν. Εντάξει, είναι σε περίπτωση που έχουμε επιταγές και σφραγισμένες ή έχουμε κάποιες επισφάλειες από πελάτες μας, εκεί πρέπει να κινηθούμε νομικά. Κάτι άλλο που είναι πολύ συνηθισμένο στις συνεργασίες των μηχανικών είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε 4% επί της σημαντικής αμοιβής για την εκμόνηση μελετών προκαταβληταίο φόρο και 10% το λεγόμενο FEM. Για τα τοπογραφικά είναι το 4. Το 4 να είναι τα τοπογραφικά, για τις υπόλοιπες μελέτες είναι 10%. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στους μηχανικούς. Είναι υποχρεωτικό. Η υποχρέωση είναι και επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικίων εργασιών από την αρμόδια αρχή. Δηλαδή, εδώ πέρα, εφόσον μεσολαβεί δημόσια αρχή για θεώρηση της μελέτης ή του σχεδίου του μηχανικού, υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδοθεί το FEM. Το FEM είναι προκαταβολή φόρου. Δεν είναι δηλαδή έξοδο για μας. Ουσιαστικά δηλαδή προκαταβάλλουμε το φόρο που κάποια στιγμή με τη φορολογική μας δήλωση το συμψηφίζουμε. Οπότε είναι καλό να γίνεται. Το FEM εκδίδεται όταν επιβάλλεται θεώρηση από δημόσια αρχή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει κάθε φορά να σκεφτόμαστε αν η συγκεκριμένη μελέτη θα πάει σε κάποιο δήμο, θα πάει σε κάποια πολεοδομία, θα πάει σε κάποιο υπουργείο. Εφόσον λοιπόν θα μεσολαβήσει δημόσια αρχή για τη θεώρηση, εκεί λοιπόν είμαστε προηγουμένοι να εκδώσουμε FEM. Αν όμως η συγκεκριμένη μελέτη απευθύνεται σε έναν ιδιώτη που θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο και θέλει να κάνουμε απλά σχέδια, εκεί λοιπόν δεν έχουμε FEM. Γιατί η μελέτη δεν απευθύνεται για θεώρηση προς δημόσια αρχή. Να πω ότι αυτά που λέει ο Νίκος αφορούν και την υποβολή των σχεδίων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δηλαδή, η κυρίαρχη άποψη είναι ότι ακόμα και τα αυθαίρετα θέλουν FEM. Και αυτό που πάλι τόνισε είναι ότι μόνο όταν παρέχουμε υπηρεσία σε κάποιον που δεν είναι επικοινωνηματίας
τότε υπάρχει απαλλαγή και από ΦΕΜ και από. Δεν μπορεί να κάνει και παρακράτηση φόρου. Ακριβώς. Ναι. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται να έχουμε θεώρηση από δημόσια αρχή, οπότε να έχουμε ΦΕΜ και ταυτόχρονα να απευθυνόμαστε σε έναν διπλωματία και να κάνουμε παρακράτηση 20%. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Ένα από τα δύο. Ή 20% θα έχουμε παρακράτηση φόρου, οπότε δεν έχουμε τη θεώρηση από τη δημόσια αρχή, ή θα έχουμε προκαταβληκτέο φόρο 10% ΦΕΜ. Γιατί μας το ζητάει η πολυοδομία και αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει τη δουλειά και δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρέπει να κάνουμε παρακράτηση 20%. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή συνήθως ο αντισυμβαλλόμενος, ο λογιστής του αντισυμβαλλόμενου ζητάει την αιτιολογία, εκεί προσκομίζεται μαζί με το παραστατικό το ΦΕΜ και ο λογιστής είναι υποχρεωμένος να το δεχτεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί συνάδελφοι μας παίρνουν και έχουν παράπονα από λογιστές. Από επιχειρήσεις που επιμένουν στο 20%. Ναι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να προσκομίσετε το αντίγραφο του ΦΕΜ πίσω από το φορολογικό στοιχείο που έχει εκδώσει προς τη συγκεκριμένη εταιρεία και ο λογιστής του αντισυμβαλλόμενου είναι απόλυτα καλυμμένος και εσείς μαζί. Το είπαμε, αυτό για τα 500 ευρώ θέλει μεγάλη προσοχή. Έχουμε πολλές φορές καταφορούμε στα βιβλία διάφορα έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Τι είπαμε λίγο νωρίτερα. Αν κάποια στιγμή καταχωρήσουμε μια δαπάνη μισθοδοσίας και δεν έχουμε πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, εκεί είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το ποσό να το βγάλουμε ως λογιστική διαφορά. Δηλαδή να το προσθέσουμε στα κέρδη. Αν κάποια στιγμή κάνουμε κάποια έξοδο υποδοχής και φιλοξενίας, τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας εξορισμού για την εφορία δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Οπότε λοιπόν και αυτά παρόλο που τα έχουμε καταχωρήσει στα βιβλία, τα έχουμε πάρει με τιμολόγιο. Δεν έχουμε πέσει το ΦΠΑ, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προσθέσουμε στα κέρδη. Το άλλο που πρέπει να έχετε καλά στο μυαλό σας είναι από το νόμο 3919, 2 Τρίτου του 2011 δημοσιεύθηκε, νωρίτερα από το φορολογικό νόμο, ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει. Η αμοιβή των μηχανικών είναι ελεύθερη, φτάνει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία του συμβαλλομένου. Εδώ λοιπόν η μηχανική πρέπει να εφόσον υπάρχει νόμιμη αμοιβή, δηλαδή μπαίνουν μέσα στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ και κάνουν την όλη διαδικασία και υπάρχει νόμιμη αμοιβή, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα συμφωνητικό με τον αντισυμβαλλόμενο και να εμφανίζουν τη συμβατική αμοιβή, δηλαδή να εμφανίζουν την πραγματική αμοιβή. Αν δεν το κάνουν, τεκμάρεται ότι έχουν πάρει την νόμιμη αμοιβή. Είναι ένας πολύ παλιός νόμος, δεν έχει βελτιωθεί ως και σήμερα, ωστόσο είναι υποχρεωτικό, δηλαδή πρέπει οι μηχανικοί να κάνουν συμφωνητικά εφόσον μπαίνουν μέσα στο σύστημα αμοιβών του ΤΕ και υπάρχει νόμιμη αμοιβή. Να πω ότι οι κρατήσεις και οι εισφορές που αναφέρονται εδώ δεν ισχύουν πια, δεν υπάρχουν κρατήσεις επί της αμοιβής του μηχανικού, αλλά ναι, οι κρατήσεις είναι επί της συμφωνηθής σας αμοιβής, όταν υπήρχαν τέλος πάντων. Εδώ είναι λοιπόν. Πάλι ξεκαθαρίζουμε το θέμα ότι εφόσον δεν προκύπτει έγγραφη συμφωνία αμοιβής, θα ισχύουν οι νόμιμες. Αυτά τα συμφωνητικά. Να πω εδώ ότι μέσα από το σύστημα είναι υποχρεωμένος ο μηχανικός να γνωστοποιήσει στον πελάτη του, ότι, δηλαδή να δηλώσει ότι έχει γνωστοποιήσει την αμοιβή στον πελάτη. Επομένως, δεν είναι ότι κάποιος δεν θα κάνει συμφωνητικό και θα φεσώσει αυθαίρετα την νόμιμη αμοιβή στον πελάτη του, έτσι. Δηλαδή, ο πελάτης του μπορεί να πει ότι δεν ενημερώθηκε ότι η αμοιβή του μηχανικού είναι και ότι ο μηχανικός δήλωσε ψευδό στο σύστημα ότι έχει ενημερώσει τον πελάτη του. Σε γενικές γραμμές πρέπει να κάνετε συμφωνητικά, δηλαδή να φτιάξετε ένα πρότυπο συμφωνητικό, πολύ σύντομο, που να λέει ποια είναι η νόμιμη αμοιβή και ποια είναι η σημαντική αμοιβή που έχετε συμφωνήσει με τον πελάτη. Και αυτό στη λήξη, μέχρι το πρώτο 20ήμερο της λήξης κάθε τριμήνου, να υποβάλλεται στο τάξη. Δηλαδή, το πρώτο τρίμηνο υποβάλλεται ως 24ου, το δεύτερο τρίμηνο ως 27ου, το τρίτο τρίμηνο ως 20ου και το τελευταίο τρίμηνο ως 20 Ιανουαρίου. Πολύ σημαντικό είναι, αν κάνετε συμφωνητικό με έναν πελάτη για κάποιο τεχνικό έργο που ξεπερνάει τις 6.000 ευρώ, εκεί λοιπόν το συγκεκριμένο συμφωνητικό πρέπει να κατατίθεται στην εφορία πριν την έναρξη των εργασιών. Αυτό λοιπόν να το έχετε καλά στο μυαλό, στην περίπτωση που κάνετε μια επισκευή, μια ανακαίνιση που ξεπερνάει τις 6.000 ευρώ και θεωρείται τεχνικό έργο, εκεί λοιπόν το συγκεκριμένο συμφωνητικό πρέπει να δηλώνεται στην εφορία πριν την έναρξη των εργασιών.
Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα είναι ως 30/6/22. Κατ' εξαίρεση, αυτοί που αποκτούν εισόδημα από προσωπικές εταιρείες όντρων ε και ε ε με προγραφικά βιβλία, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 15 εβδόμου. Καταβολή του φόρου γίνεται σε 6 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση 29 εβδόμου. Δεν το ήξερα. Γιατί δεν υπάρχει έκπτωση για τα νομικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει έκπτωση. Στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει μια έκπτωση μικρή, 30% νομίζω. Ναι, 30%. Ναι, υπάρχει 30% έκπτωση στα φυσικά πρόσωπα. Ως 29 εβδόμου, εφόσον καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 29 εβδόμου. Είπαμε ότι τα ενήλικα τέκνα, εφόσον έχουν εισόδημα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Όσοι δεν είχαν καθόλου εισόδημα, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση. Τέλος επιτιδεύματος, ένας άλλος φόρος που δεν αναγνωρίζεται σαν έξοδο, σαν δαπάνη, είναι το τέλος επιτιδεύματος. Έτσι, στα νομικά πρόσωπα έχουμε τέλος επιτιδεύματος για 12 μήνες 1.000 ευρώ και στις ατομικές επιχειρήσεις για 12 μήνες 650 ευρώ. Έτσι, κάποιος που κλείσει την εταιρεία του ή την ατομική του επιχείρηση μέσα στη χρονιά, το τέλος επιτιδεύματος είναι αναλογικό, δηλαδή πάει με τους μήνες. Το τέλος επιτιδεύματος ισχύει και για τους νέους επαγγελματίες. Στους νέους δεν ισχύει το τέλος επιτιδεύματος για τα 5 πρώτα έτη έναρξης της δραστηριότητάς τους. Και ακόμα και αν είναι σε μικρά χωριά, πληρώνουν, πώς πληρώνουν, 650. Νομίζω ότι στα χωριά είναι λιγότερο, είναι 500 ευρώ και είναι 800 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Ναι. Κάτι άλλο που πρέπει να έχετε καλά στο μυαλό σας είναι τα τεκμήρια. Έτσι, όταν έχουμε μικρά εισοδήματα και τα τεκμήρια μας είναι υψηλά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να φορολογηθούμε με τεκμήρια. Η κατοικία, η κύρια κατοικία, η δευτερεύουσα κατοικία η κατοικία που νοικιάζουν τα παιδιά μας που σπουδάζουν σε πόλεις της Ελλάδος, αποτελούν τεκμήρια. Έτσι, αν αυτά τα τεκμήρια είναι υψηλότερα από τα εισοδήματα που δηλώνουμε, τότε φορολογούμαστε με βάση το εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια. Ένας τρόπος για να μην φορολογηθούμε με τα τεκμήρια είναι να δηλώσουμε ανάλωση κεφαλαίου από προηγούμενα χρόνια, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε, λοιπόν, εδώ έχουμε τεκμήριο της κατοικίας για 80 τετραγωνικά κατοικία. Είναι 3.200, μετά 81 έως 120 συνολικό ποσό, το τεκμήριο είναι 5.800 και ούτω καθεξής. Στις δευτερεύουσες κατοικίες, το τεκμήριο περιορίζεται στο μισό. Άλλο πάλι τεκμήριο είναι δευτερεύουσα κατοικία, το έχουμε και λίγο νωρίτερα. Τεκμήριο είναι, αν το σπίτι είναι άδειο και δεν χρησιμοποιείται, δεν υπάρχει τεκμήριο διαβίωσης. Τεκμήριο είναι και η αγορά αυτοκινήτων, η συμμετοχή σε εταιρεία, η εξόφληση δανείων είναι τεκμήριο, δηλαδή αν έχουμε μια κατοικία που είναι γύρω στα 100 τετραγωνικά, έχουμε ένα δάνειο που το εξοφλούμε και έχουμε αγοράσει και ένα αυτοκίνητο, βλέπετε ότι το τεκμήριο μπορεί να ξεφύγει από το εισόδημα, δηλαδή αν έχουμε χαμηλά εισοδήματα που είναι 5-6.000 ευρώ και τα τεκμήρια μας είναι 15.000 ευρώ και δεν υπάρχει απόθεμα από παλιότερα έτη, εκεί λοιπόν μπορούμε να φορολογηθούμε με τεκμήρια. Τι σημαίνει φορολόγηση με τεκμήρια? Σημαίνει ότι φορολογούμαστε για πλασματικό εισόδημα. Δηλαδή προκύπτει φόρος που δεν προέρχεται από τα βιβλία. Δηλαδή ενώ τα βιβλία μας δηλώνουν 5.000 ευρώ κέρδη και τα τεκμήρια μας είναι 15.000, θα φορολογούμε για τις 15.000 και όχι για το πραγματικό εισόδημα. Να ενημερώσω ότι οι σημειώσεις θα μας χορηγηθούν από τον Νίκο και θα τις μοιράσουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι κοινά, τα έχουμε κάθε χρόνο, απλώς τα επαναλαμβάνουμε. Εντάξει. Και προσθέτουμε κάθε χρόνο. Τα ανέβουν στην ιστοσελίδα στα σεμινάρια. Εδώ έχουμε πάλι, ακόμη και όταν χρησιμοποιούμε και ένα αυτοκίνητο, που είναι μέχρι 1.200 κυβικά και είναι καινούριο, έχουμε τεκμήριο. Οπότε λοιπόν θέλει λίγο προσοχή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουμε, καθώς και στα ακίνητα που χρησιμοποιούμε
εφόσον δεν έχουμε εισοδήματα. Ή τα εισοδήματά μας είναι πολύ μικρά. Το τεκμήριο βέβαια καλύπτεται, πάρα πολύ σημαντικός κωδικός, στον κωδικό 787-788 γράφουμε το κεφάλαιο που προκύπτει από τις αποταμιεύσεις των προηγούμενων χρόνων. Φτάνει να έχουμε δηλώσει εισοδήματα τα προηγούμενα χρόνια και να έχουν περισσέψει από το τεκμήριο. Τώρα, τελειώνουμε με τη φορολογία εισοδήματος και πάμε λιγάκι τώρα στις υποχρεώσεις που έχουμε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Έως τώρα είχαμε την υποχρέωση να υποβάλουμε NIF, που σημαίνει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. Στο τέλος κάθε έτος, δηλαδή στις αρχές του επόμενου έτους, είχαμε την υποχρέωση να υποβάλουμε συγκεντρωτικά τι τιμολόγια είχαμε δώσει σαν έσοδα και τι τιμολόγια είχαμε λάβει σαν έξοδα. Αυτό πλέον για το 2021 έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχουν λεγόμενες NIF, αλλά υπάρχουν λεγόμενες υποβολές του MyData. Το MyData ήρθε λοιπόν να αντικαταστήσει τις NIF. Η προθεσμία λοιπόν υποβολής δεδομένων στο MyData, ουσιαστικά να υποβάλουμε δηλαδή τι έσοδα είχαμε τη χρονιά του 2021, είναι μέχρι και 27/5. Δηλαδή, και αυτό αφορά μόνο το 2021. Δηλαδή, είναι κατ' εξαίρεση, υποβάλλουμε αυτή τη στιγμή μόνο τα έσοδά μας. Δηλαδή, τι έσοδα είχαμε το 2021 σε τιμολόγια, μπορούμε ή συγκεντρωτικά εφόσον αφορά λιανική ή αναλυτικά εφόσον αφορά χονδρική, να τα υποβάλλουμε μέχρι 27/5 μέσα στην πλατφόρμα του MyData. Λοιπόν, οπότε η πλατφόρμα του MyData μέχρι 27/5 πρέπει να δεχτεί υποχρεωτικά τα έσοδα όλων των επιτευγματιών. Στέλνονται όλα τα έσοδα σαν υποχρέωση. Ωστόσο, ο κανόνας του MyData ποιος είναι? Να λαμβάνει και τα έσοδα και τα έξοδα. Όσοι έχετε μπει λιγάκι, που θεωρώ ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που ξεκίνησε το MyData, οπότε λίγο πολύ θα έχετε εξοικειωθεί λιγάκι με την πλατφόρμα της ΑΕΔΕ, βλέπετε ότι πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλετε μέσα το MyData τα έσοδα και αντίστοιχα, αυτοί που σας τιμολογούν, πάλι μέσα από το MyData μπορείτε να βλέπετε τι σας έχουν τιμολογήσει σαν έξοδο. Και στη συνέχεια να μπαίνετε και να τα χαρακτηρίζετε. Αν υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τα έσοδά τους στο MyData, εκεί και για σας αποτελούν δαπάνη, όπως βλέπετε τη ΔΕΗ, την ΕΛΤΑΠ, είστε υποχρεωμένοι να τα υποβάλλετε εσείς για λογαριασμό. Εδώ λοιπόν, αυτό λέει το συγκεκριμένο. Και εδώ λοιπόν έχουμε πώς γίνεται η διαδικασία. Θα σας στείλω τις σημειώσεις. Θα δοκιμάσουμε μετά και στη συνέχεια να κάνουμε και ένα παράδειγμα μέσα στο MyData πώς μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα τηλεφωνικό έξοδο της Vodafone ή της ΔΕΗ. Εδώ είναι διάφορες περιπτώσεις που εμφανίζονται στο MyData, πώς καταχωρούμε κάτι που δεν έρχεται από τον αντισυμβαλλόμενο έτοιμο, δηλαδή αν έχουμε μια αγορά από ένα προμηθευτή εξωτερικού, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν εμείς μέσα να πάμε να το καταχωρήσουμε για να περαστεί στα έξοδα. Ουσιαστικά το MyData τι είναι? Είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία. Και τα ηλεκτρονικά βιβλία πρέπει να συμφωνούν με το βιβλίο εσόδων εξόδων. Δηλαδή κάποια στιγμή στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να κάνουμε τις αντίστοιχες εγγραφές στο MyData ώστε να συμφωνήσουν απόλυτα με το βιβλίο εσόδων εξόδων. Σε περίπτωση που έχουμε φορολογικό μηχανισμό και δίδουμε παραστατικά, το ακυρωτικό στοιχείο, το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο δεν πηγαίνει καθόλου με ιδάτα, γιατί δεν ανεβαίνει ούτε το αρχικό παραστατικό, οπότε δεν ανεβαίνει και το επιπλέον παραστατικό που ακυρώνει το αρχικό. Κάποια πρακτικά θέματα για το MyData είναι σημειώσει από το διαδίκτυο που έχω βρει, αλλά είναι χρήσιμες. Οι αποδείξεις της δαπανών λιανική διαβιβάζονται συγκεντρωτικά με αφημί εκδότη 9.0. Δεν είναι να απαγορεύεται όμως, εφόσον είναι λιανική, να βάλετε και το αφημί του προμηθευτή. Τόκοι τραπεζών έσοδα καταχωρούνται με κωδικοποίηση MyData σαν απόδειξη παροχής υπηρεσιών λιανικής. Δαπάνες τραπεζών
Η τότη τραπεζών, γιατί. Πιστωτική τότη, σε περίπτωση δηλαδή που έχει μια επιχείρηση και έχει έστω ένα μικρό ποσό σε τόκους και έχει τρεις κατηγορίες βιβλία και συμφωνεί τα βιβλία της, ναι. Είναι υποχρεωμένη να εμφανίσει και το συγκεκριμένο. Εφόσον εμφανίσει τα βιβλία και στο βιβλίο εσόδων εξόδων, είναι υποχρεωμένο να το εμφανίσει και στο My Data. Θα πάνε τραπεζών. Δηλαδή, πολλές φορές οι τράπεζες μας χρεώνουν κάποιους χρεωστικούς τόκους. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο My Data. Βάζουμε το αφημί της τράπεζας, αν δεν το γνωρίζουμε βάζουμε 9 μηδενικά, το καταχωρούμε με 14,30. Έχουμε μία ερώτηση από κάποιον συνάδελφο, για να έχει μια, να μην είναι ανιαρέο η εισήγηση να την διαβάσουμε. Για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων θα πρέπει να το δηλώσουμε στην εφορία ή επιλέγουμε εμείς ελεύθερα μεταξύ εντύπων και ηλεκτρονικών βιβλίων. Είστε υποχρεωμένος να εφαρμόσετε το My Data. Το My Data δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή είστε υποχρεωμένος να διαβάσετε τα παραστατικά εσόδων σας στο My Data. Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι υποχρεωτικά. Δεν το δηλώνεις στην εφορία. Απλώς μπαίνεις μέσα στο My Data, κάνεις εγγραφή στην πλατφόρμα του My Data και διαβιβάζεις τα παραστατικά που εκδίδεις, είτε είναι χειρόγραφα, είτε τα εκδίδεις με από πάροχο, είτε τα εκδίδεις μέσω λογισμού του προγράμματος. Υπάρχει υποχρέωση να εκδίδονται. Αυτή τη στιγμή, ο χρόνος κανονικά, τα παραστατικά πρέπει να ανεβαίνουν στο My Data, να αποστέλνουν δηλαδή σύνοψη, σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, την ώρα που εκδίδει το παραστατικό, εκείνη τη στιγμή να πηγαίνει στο My Data. Για την ώρα όμως αυτό δεν εφαρμόζεται, γιατί δεν υπάρχουν κυρώσεις. Ενώ δηλαδή υπάρχει σαν υποχρέωση, δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση της κύρωσης από τον νόμο. Μάλλον δεν υπάρχει η ποινή από τον νόμο, οπότε μπορούμε και κάνουμε κάποια πράγματα εκ των υστέρων. Γενικά ο κανόνας είναι, μέχρι την ημέρα που θα υποβάλουμε την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ, να έχουν σταλεί και να ενημερωθεί τα ηλεκτρονικά βιβλία. Επομένως, ναι, δεν χρειάζεται η παράλληλη χρήση έντυπων βιβλίων, έτσι. Το βιβλίο εσόδων εξόδων, που είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο, εντάξει, μπορεί να αποθηκευτεί σε μορφή Excel στον υπολογιστή σας. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι και το βιβλίο σας. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορεί να μην έχουν όλες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να έχει ένα κανονικό βιβλίο. Εγώ δεν θα το ρίσκα, δηλαδή θα προτιμούσα να έχουμε τα βιβλία μας σε μια μορφή Excel και ταυτόχρονα να προσπαθούμε και να τα συμφωνούμε και με τα ηλεκτρονικά βιβλία ή χειρόγραφο βιβλίο εσόδων εξόδων ή μέσα από ένα λογισμικό πρόγραμμα. Εννοείς δηλαδή να υπάρχουν τα βιβλία στο My Data, ας πούμε. Να υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, ναι. Την ώρα που ανεβάζουμε στο My Data. Αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και κάτι δικό. Ακριβώς. Ναι. Γιατί το My Data δεν αντικαθιστά τα λογιστικά βιβλία. Εντάξει. Το αποτέλεσμα μεν έρχεται σαν. Συμφωνεί δηλαδή το αποτέλεσμα, δηλαδή συμφωνεί το βιβλίο εσόδων εξόδων με αυτό που είναι στο My Data. Αλλά δεν το αντικαθιστά. Δηλαδή έχει και άλλες παραμέτρους που. Ναι, στα δικά μας τα βιβλία μπορούμε να βάλουμε και τα στοιχεία που θέλουμε εμείς πραγματικά να έχουμε, να κρατάμε. Τώρα βέβαια σε αυτό δεν θέλω να είμαι απολύτως. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να βγει κάποια κύρωση που να λέει ότι κρατάτε μόνο το ηλεκτρονικό βιβλίο. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα είναι. Εδώ έχουμε κάποιες σημειώσεις. Αλέξανδρε, φαίνεται, έτσι είναι, ναι. Ναι, ναι, φαίνεται. Που είναι συνοπτικός οδηγός. Καλό είναι όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με το My Data να το διαβάσετε. Αυτό που θέλω να σας δείξω λιγάκι είναι προς το τέλος, που πολλές φορές μας ζητάει σε ποια κατηγορία ΦΠΑ υπόκειται το κάθε έσοδο ή έξοδο όταν το χαρακτηρίζουμε. Εδώ λοιπόν έχει τις κατηγορίες του ΦΠΑ, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ είναι το άρθρο 2 και 3. Δηλαδή όσοι κάνουν μελέτες προς το Άγιο Όρος, εκεί λοιπόν υπάρχει απαλλαγή από το ΦΠΑ. Στο τιμολόγιο λοιπόν που θα εκδώσουμε προς το Άγιο Όρος, θα γράψουμε, που θα το εκδώσουμε μέσα από, είτε μέσα από την πλατφόρμα του My Data ή μέσα από ένα λογιστικό πρόγραμμα, θα γράψουμε χωρίς ΦΠΑ και θα βάλουμε ότι είναι το άρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ.
Και εδώ είναι λοιπόν το Άγιο Όρος. Το άρθρο 5 αφορά πόλεις αγαθών με τον όρο της παρακράτησης. Σπάνιο. Το άρθρο 14 είναι πολύ κοινό και αφορά τις μηχανικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σε περίπτωση που μηχανικός τιμολογήσει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κόψει ένα τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ για μια μελέτη που έχει κάνει, θεωρείται ενδοκινητική, εκεί λοιπόν θα βάλει απαλλαγή άρθρο το 14 του κώδικα ΦΠΑ. Είχαμε λάβει ένα email από κάποιον συνάδελφο, ο οποίος ρωτούσε, ότι μάλλον μου έγραφε ότι δεν υπάρχει επιλογή τιμολόγιο τεχνικού έργου στο MyData. Ωραία. Και τι βάζουν, δηλαδή ποια είναι η πιο κοντινή επιλογή που, ώστε να είναι σωστή. Ωραία. Εδώ λοιπόν τι βάζουμε. Εξαρτάται πώς θα καταχωρήσουμε το έξοδο. Αν το έξοδο το καταχωρήσουμε στην ομάδα 6, δηλαδή το καταχωρήσουμε σαν κόστος υπηρεσίας, θα διαλέξουμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Αν το έξοδο το καταχωρήσουμε σαν αγορά εμπορευμάτων, θα βάλουμε τιμολόγιο δελτίο αποστολή. Γενικά για τα LUPU δεν υπάρχει όρο τιμολόγιο τεχνικών έργων, τιμολόγιο δελτίο αποστολή, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει μονάχα η λέξη τιμολόγιο. Για το MyData υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, νομίζω η ερώτηση ήταν αν ο ίδιος κόψει τιμολόγιο τεχνικού έργου. Στο MyData λοιπόν ο συγκεκριμένος συνάδελφος θα το καταχωρήσει ως τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Θα κάνει παρακράτηση φόρου 3% σαν τιμολόγιο τεχνικών έργων και θα καταχωρήσει τελικά και το κόστος των υπηρεσιών που έχει λάβει ενδεχομένως από άλλους συναδέλφους στην ομάδα 6, δηλαδή σαν αμοιβές τρίτο, δηλαδή ή σαν κόστος παραγωγής. Ωραία. Κάτι... Μετά είναι τα επόμενα άθρα του ΦΠΑ που δίπλα σας λέει ποιες δραστηριότητες αφορά. Θα δοκιμάσουμε ξανά το σχέδιο σκάνδι. Φάσαμε. Όχι. Στόψε. Και πριν το βλέπω. Ε? Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπετε. Α, κάτι τώρα θα ανέβει. Είναι αργό. Βλέπω ότι... Ε? Browser είναι, ναι, το Mozilla. Δεν εμφανίστηκε. Ε, οκ, συνεχίζεις. Αλέξη, τώρα είμαστε εντάξει, βέβαια. Λοιπόν, να το ξαναπώ λιγάκι, γιατί μάλλον δεν το είδατε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο... στις συγκεκριμένες οδηγίες προς το τέλος, έχουμε τις κατηγορίες του ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν, όταν κάνουμε πωλήσεις προς το Άγιο Όρος, διαλέγουμε φορείς ΦΠΑ, που είναι το άρθρο 2 και 3, και δίπλα μας λέει ποια είναι η περιγραφή, τι κάνει κάθε φορά κάποιο άρθρο. Οπότε λοιπόν, εσείς που έχετε διάφορες υπηρεσίες που δεν είναι συνηθισμένες και έχετε, δεν τιμολογείτε, αλλά έχετε απαλλαγή από το ΦΠΑ, καλό είναι να έρχεστε σε συγκεκριμένη στήλη και να αναζητάτε ποια ταιριάζει περισσότερο στη δικιά σας περίπτωση, ώστε να διαλέγετε τη σωστή απαλλαγή του ΦΠΑ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μετά την παρακράτηση φόρου που είναι 3% για τα τεχνικά έργα και το πιο συνηθισμένο για τους μηχανικούς είναι η περίπτωση ΔΕΛΤΑ αμοιβές συμβούλου 20%. Δηλαδή, όταν τιμολογείται μια υπηρεσία που ξεπερνάει τα 300 ευρώ και απευθύνεστε σε άλλον επιδευματία, εκεί είναι υποχρεωμένος ο επιτιδευματίας να σας κάνει παρακράτηση 20% εφόσον δεν υπάρχει ΦΕΡ. Οπότε εδώ πέρα λοιπόν έχει την περίπτωση ΔΕΛΤΑ. Λοιπόν, να δοκιμάσω λίγο και να μπω τώρα MyData. Ναι, ναι. Λοιπόν, να μπούμε λιγάκι μέσα στο MyData. Λοιπόν. Περιμένω τώρα λίγο να κάνω ξανά σε... Α, Δημήτρη, πες.
πιο πιθανό είναι να έχει πέσει το σύστημα της ΑΕΔ. Λοιπόν, κάτω σετς. Είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπαίνουμε λιγάκι στην πλατφόρμα της MyData. Έχω κάνει login με τους κωδικούς μου. Λοιπόν, και εδώ μπαίνουμε τώρα λοιπόν να καταχωρήσουμε ένα παραστατικό για έναν μηχανικό. Διαλέγουμε λοιπόν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, να κόψουμε το τιμολόγιο του συναδέλφου που αφορά τεχνικό έργο. Εδώ διαλέγουμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Εδώ δεξιά υπάρχει δυνατότητα οι φόροι να είναι σε επίπεδο γραμμής. Αυτό το βλέπετε λίγο πιο κάτω μετά. Διαλέγουμε σειρά παραστατικού, συνήθως βάζουμε 0. Αριθμός παραστατικού βάζουμε τον αριθμό του χειρόγραφου του παραστατικού αν έχουμε, 19.5.2022. Τρόπους εξόφλησης διαλέγουμε επαγγελματικός λογαριασμός. Εδώ το ποσό για την ώρα το αφήνουμε κενό. Στα σχόλια γράφουμε μια σύντομη περιγραφή. Εδώ λοιπόν βάζουμε το αφημί του αντισυμβαλόμενου. Εδώ λοιπόν βάζουμε ότι είναι 1.000 ευρώ η υπηρεσία μας. Συντελεστής ΦΠΑ τον διαλέγουμε. Διαλέγουμε και την παρακράτηση 3%. Οπότε λοιπόν είναι συνολική αξία 1.210. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε 1.210 εδώ στο ποσό. Και στη συνέχεια ερχόμαστε και κάνουμε προσθήκη χαρακτηρισμών γραμμής. Ερχόμαστε εδώ κάνουμε προσθήκη χαρακτηρισμού. Διαλέγουμε τι έχουμε κάνει. Ουσιαστικά είναι η παροχή υπηρεσιών. Έχουμε, εφόσον απευθυνόμαστε σε επιδερματία, έχουμε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χοντρικές. Και εδώ διαλέγουμε το ποσό. Πατάμε λέει το τετραγωνάκι και το φέρνει από μόνο του. Και πάμε επιστροφή στο παραστατικό. Τώρα εδώ, αν το κάνουμε προσωρινή αποθήκευση και είναι όλα σωστά, θα το δεχτεί. Αν έχουμε λάθος, θα χτυπήσει, οπότε δεν θα μας αφήσει. Οπότε εδώ τελειώσαμε. Βγάλαμε ένα παραστατικό. Καταχωρήσαμε ένα παραστατικό. Αυτό το παραστατικό που καταχώρησα, που το είχα δώσει πριν χειρόγραφα εγώ, μπορώ να το κάνω οριστικοποίηση και με αυτόν τον τρόπο να πάει στα ηλεκτρονικά βιβλία του MyData. Εσύ προφανώς δεν το κάνεις τώρα. Δεν το κάνω, το έχω κάνει προσωρινή αποθήκες. Ωστόσο όμως τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε μετά τώρα στο MyData να πάμε και να πάμε στην αναζήτηση παραστατικών. Με το που δούμε στην αναζήτηση παραστατικών και διαλέξουμε προσωρινά αποθηκευμένο και κάνουμε αναζήτηση, θα μας βγάλει ένα πλήθος παραστατικών που έχουμε κάνει προσωρινά αποθήκευση. Λοιπόν, το τελευταίο είναι αυτό. Μπορώ να πατήσω εδώ πέρα και να το επεξεργαστώ, να διορθώσω τις αξίες, να το ξαναφτιάξω. Εκτός από αυτό όμως, μπορώ μέσα από το MyData να αναζήτηση παραστατικών, να δω και αυτά που έχω οριστικοποιήσει. Αυτό θέλω να σας δείξω. Στο παρελθόν, εντάξει. Εδώ λοιπόν τι έχουμε κάνει. Εδώ είναι τα παραστατικά που αφορούν έσοδα. Κάτι που ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πώς θα το χειριστούμε. Απλώς θέλω να το δείτε σαν εγγραφή. Είναι τι θα γίνει με το ποσό της επιστρεφές προκαταβολής που δεν επιστρέφεται. Αν πήρατε επιστρεφέα προκαταβολή μέσα στο 2021 και έχετε τα κριτήρια που βάζει ο νόμος, υπάρχει ένα ποσό που δεν θα επιστραφεί. Εφόσον λοιπόν αυτό το ποσό που δεν θα επιστραφεί αποτελεί έσοδο που είναι όμως αφορολόγητο για εσάς, πρέπει να απεικονιστεί στο MyData. Η απεικόνιση λοιπόν στο MyData έρχεται ως εξής, με κατηγορία 1,10 και ασυνήθιοι έσοδα και κέρδη ε3570. Να δούμε λίγο, έχει κάνει κάποιος κάποια ερώτηση. Δύο λεπτά και ένα τελευταίο. Πάλι MyData, πάμε αναζήτηση παραστατικών. Αν εδώ λοιπόν στα παραστατικά πάμε και πούμε λήπτης,
πάλι θα μας εμφανίσει τα παραστατικά που έχουν υποβάλει αντισυμβαλόμενοι για μας. Mm-hmm. Ωστόσο, εδώ εμφανίζονται και τα παραστατικά που έχουμε υποβάλει εμείς για λογαριασμό των αντισυμβαλόμενων. Ένα από αυτά τα παραστατικά είναι και ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ αποτελεί δαπάνη για μας. Οπότε, λοιπόν, πρέπει να έρθουμε μέσα και να το καταχωρήσουμε και να διαλέξουμε κατηγορία 2,5 και ε3 585,007. Ωραία. Καλή ερώτηση, για την ώρα δεν σβήνεται. Το ερώτημα ήταν πώς μπορούμε να σβήσουμε ένα αποθηκευμένο παραστατικό. Άλλο λιγάκι. Προσωπικό αποθηκευμένο, αναζήτηση. Το διαλέγεις εδώ και μετά πας πιο κάτω που σου λέει επαναφορά παραστατικού. Δηλαδή δεν σβήνεται, απλώς το κάνεις επαναφορά το παραστατικό για να κάνεις επαναφορά. Για την ώρα δεν σβήνεται. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να προσφέρετε αποθηκευμένο, να μπείτε μέσα και να το αλλάξετε. Δηλαδή να κάνετε τη διαφορά. Για την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα της διαγραφής. Αλλά δεν έχει και καμιά τυπική αξία, δεν έχει προβληθεί. Όχι, είναι προσωρινό αποθηκευμένο. Μπορείτε να μπείτε μέσα και τον επεξεργαστείτε. Okay. Αυτό είναι το My Data, εντάξει. Δηλαδή, εδώ έχουμε την ειδική φόρμα καταχώρησης, όπου καταχωρούμε τα έσοδά μας σε περίπτωση που δεν έχουμε άλλο τρόπο διαβίβασης. Εδώ είναι που αναζητούμε τα παραστατικά που φαινόμαστε ως αντισυμβαλόμενοι, αλλά και τα παραστατικά τα δικά μας που έχουν την ειδική φόρμα καταχώρησης. Και εδώ έχουμε το συνοπτικό βιβλίο. Το τιμολόγιο, εδώ υπάρχει και μια εφαρμογή τιμολόγιο που είναι μια εμπορική διαχείριση, που εδώ θα πρέπει κάποιος να κάνει εγγραφή, να μπει μέσα. Ουσιαστικά είναι μια τιμολογέρα. Όποιος χρησιμοποιεί την τιμολογέρα, τα παραστατικά διαβιβάζονται αμέσως στο συνοπτικό βιβλίο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει μέσα στην ειδική φόρμα καταχώρησης. Επειδή εδώ πήγε κλειδί, το κλειδί τι, δηλαδή το αγοράζει. Όχι, το κλειδί είναι, προκύπτει από εδώ. Δηλαδή, που κάνεις εγγραφή στο My Data, σου βγάζει ένα κλειδί και μετά για να μπει στο ετοιμολόγιο έχει αυτό το κλειδί. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας αυτό. Ναι, είναι ο καθένας. Είναι ελεύθερη εφαρμογή από την ΑΕΔ. Και καλό είναι ότι δοκιμάσετε, είναι συνέχεια βελτιώνεται. Όσο με το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή προσθέτει συνέχεια νέα πράγματα. Μάλιστα. Το καλό είναι ότι από εδώ εγκρίνεις τιμολόγιο, τα στέλνεις με email στους πελάτες σου και στη συνέχεια δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς την ειδική φόρμα καταχώρησης. Συνάδελφοι, να επαναλάβω ότι μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στο questions and answers από το Zoom, από την πλατφόρμα στην οποία βλέπετε. Να πω ότι πέρα από το σεμινάριο, τώρα μετά την άρση των περιορισμών λόγω της πανδημίας που δεν ήταν δυνατή η διαζώσης ενημέρωση των συναδέλφων. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα, όπως το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια πριν την πανδημία, κάθε δεύτερη Πέμπτη. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, είναι η μέρα εξυπηρέτησης μηχανικών για φορολογικά θέματα. Ο Νίκος Κολυβάς θα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του τεχνικού εμελητηρίου και μπορείτε να έρχεστε για να θέσετε τα θέματα που σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν με τα φορολογικά. Εμείς θα κάνουμε τώρα τις σημειώσεις αυτές εδώ που έχω ετοιμάσει. Θα τις κάνουμε ανάρτηση, οπότε ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε. Θέλει λίγο υπομονή το My Data, αφού μείνει σε ευριακό στάδιο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να μας δώσει ένα παράδειγμα με FEM και εξόφληση σε επαγγελματικό λογαριασμό. Εντάξει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το τεχνικό έργο. Πάμε ξανά. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Έχουμε τρόπος εξόφλησης. Επαγγελματικός λογαριασμός ή μεταποίηση. Εδώ το αφήνουμε κενό για την ώρα. Βάζουμε σειρά παραστατικού, βάζουμε 0-0. Τον αριθμό παραστατικού που έχουμε εκδώσει, 19/5/2022. Πάλι φτιάχνουμε λιγάκι εδώ πέρα το κριτήριο σε επίπεδο γραμμής. Βοηθάει περισσότερο. Οπότε λοιπόν τι βάζουμε, έχουμε μια καθαρή αξία 1000 ευρώ, συντελεστή ΦΠΑ 24, παρακράτηση φόρου FEM με 10%, οπότε εδώ είναι 1140,
Οπότε βάζουμε εδώ πέρα 1140 και στη συνέχεια πάμε και κάνουμε το χαρακτηρισμό. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, διαλέγουμε έσοδο δωρεφή υπηρεσιών. Είπαμε, είναι FEM, εντάξει, οπότε είναι χονδρική. Διαλέγουμε από εδώ το ποσό, το στροφή στο περιστατικό. Και τι δεν έχω βάλει, εδώ βλέπετε δεν έβαλα τον αντισυμβαλόμενο, δηλαδή δεν έβαλα καθόλου τον άλλον επιδερματία. Αν πάω να το κάνω τώρα προσωρινή αποθήκευση, θα βγάλει λάθος. Δηλαδή, το πρόγραμμα σε προειδοποιεί εδώ πέρα ότι κάτι έχει χάσει. Αν βάλεις, πάλι το ίδιο αυτό είναι εδώ, θα το δεχτεί και θα περάσει. Θέλει λιγάκι προσοχή. Εδώ τώρα, βλέπετε, εδώ τώρα μετά για να μπορέσω να πάω να βρω αυτό το λάθος που έκανα, έβαλα το αφημί του εκδότη και το αφημί του λήπτη, το έκανα το ίδιο, εντάξει. Εδώ λοιπόν τώρα, αν πάω και βάλω προσωρινά αποθηκευμένα και κάνω αναζήτηση, θα μου το βγάλει πάνω-πάνω, το 234 είναι αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα μπορώ, εφόσον έχω κάνει το λάθος, να έρθω να βάλω το σωστό αφημί. Θέλει λίγο προσοχή, μέχρι να το συνηθίσετε. Να το κάνω προσωρινή αποθήκευση. Να το κάνω οριστικοποίηση, θα φύγει και θα πάει στα ηλεκτρονικά. Να δούμε άλλη μία ερώτηση που μας έχουμε. Πώς καταχωρούμε αποδείξεις λιανικής στο MyData, πώς καταχωρούμε ΔΕΗ, ΕΙΑΔ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ κτλ. Έχουμε υποχρέωση τα έξοδά μας ΔΕΗ, ΕΦΚΑ να τα βάλουμε τώρα. Έχουν δοθεί οδηγίες πώς βάζουμε τα έξοδα, γιατί μόνο από τα έσοδα ξέρω ότι βγάζουμε μέχρι τώρα. Ωραία ερώτηση του συναδέλφου. Λοιπόν, οπότε λοιπόν πάμε εδώ πέρα λοιπόν στο MyData. Ερχόμαστε στην αναζήτηση παραστατικών. Και εδώ τώρα λοιπόν τι είπαμε λίγο νωρίτερα. Είπαμε ότι υπάρχουν τα παραστατικά που έρχονται από τις επιτεδευματίες που μας έχουν ειδημολογήσει με το αφημί μας και υπάρχουν κάποια παραστατικά που ερχόμαστε να τα καταχωρήσουμε εμείς. Δηλαδή η ΔΕΗ, ο ΤΕ και η ΕΙΔΑΠ δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δεδομένα στο MyData. Οπότε τι κάνουμε, πρέπει να τα υποβάλουμε εμείς. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα και λέμε λήπτης, αναζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ λοιπόν έχω κάνει λάθος εγώ, φεύγω από εδώ, από αυτή τη φόρμα, έρχομαι στην δική φόρμα καταχώρησης, έρχομαι στο ίδιο πως παραστατικού και έρχομαι και επιλέγω παραστατικά που από οντότητες που εξαιρούνται από την υποβολή της MyData, εντάξει. Οπότε εδώ πέρα λοιπόν διάλεξα αυτή την επιλογή. Στη συνέχεια διαλέγω λοιπόν, τι διαλέγω, δεν διαλέγω τίποτα από αυτά, εδώ λοιπόν. Διαλέγω παραστατικά οντότητας όσο να γράφονται από την ίδια. Εδώ θα μπορούσα... Λοιπόν, εδώ θα μπορούσα να επιλέξω και το λήψη παραστατικό λιανικής. Εδώ έξοδα αγορέ λιανικών συναλλαγών κοινόχρηστα, συνδρομές. Οπότε θα μπορούσα και αυτό να διαλέξω. Δηλαδή θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ή το λήψη παραστατικών λιανικής ή το παραστατικά εξαιρούμενο οντότητας ημεδαπής αλλοδαπής. Θεωρώ ότι πιο σωστό είναι αυτό. Εξαιρούμενο τι σημαίνει. Που δεν είναι... Που είναι παραστατικά γιατί ο άλλος δεν έχει την υποχρέωση να υποβάλει. Υποχρέωση υποβολής. Εδώ λοιπόν βάζουμε παραστατικό 0, παραστατικό βάζουμε 0-0, τον αριθμό του παραστατικού, ημερομηνία πότε εκδόθηκε το συγκεκριμένο παραστατικό. Ερχόμαστε εδώ πέρα και έχουμε τη δυνατότητα ή να βάλουμε τον προμηθευτή ή να βάλουμε 9 μηδενικά. Και εδώ μετά ερχόμαστε πάλι και βάζουμε την αξία. Έστω ότι είναι 100 ευρώ, μάλλον να βάλουμε ότι είναι 100 ευρώ. Εντάξει. Έχουμε δικαίωμα έκπτωση στο ΦΠΑ, είναι τηλέφωνο.
Οπότε λοιπόν τι έχουμε, ένα ποσό 124 ευρώ. Εντάξει, εδώ έχουμε τώρα βούληση, και αυτό να μην το αφήνουμε. Λοιπόν, πρόσθεση χαρακτηρισμό γραμμόης. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε γενικά έξοδα από τα μη δικαίωμα εκτός ΦΠΑ. Οι επικοινωνίες, και εδώ βάζουμε, πατάμε σε αυτό το κουμπάκι και μας φέρνει το ποσό. Και από κάτω, επειδή είναι δαπάνη με δικαίωμα έκπτωσης, περνάμε και το ΦΠΑ. Χαρακτηρίζουμε δηλαδή και το ΦΠΑ. Είναι αγορές και δαπάνη στο εσωτερικό της χώρας. Και εδώ πέρα πάλι πατάμε το κουμπάκι και το φέρνει. Και επιστροφή στο παραστατικό. Αν τα έχω κάνει όλα σωστά, θα το αποθηκεύσει. Μάλιστα. Υπάρχει, έχει μια ακόμα ερώτηση. Πώς καταχωρούμε τιμολόγια που δεν έχει υποβάλει ο εκδότης τους στην προβλεπόμενη προθεσμία? Ναι, με τον ίδιο τρόπο που σας είπα. Πηγαίνουμε δηλαδή πάλι στο... Ερχόμαστε εδώ στην αρχική σελίδα, ειδική φόρμα καταχώρησης και διαλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, εδώ διαλέγουμε λήψη παραστατικών λιανικών ή παραστατικά εξορρόμενο οντότητος ημιδατής αλλοδατής. Αν κάθε φορά αυτό που θα διαλέξουμε μας δίνει και τις επιλογές. Κοιτάζουμε ποια επιλογή ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και προχωράμε αντίστοιχα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα μπορείτε να το δοκιμάζετε όλα και βλέπετε τι ταιριάζει περισσότερο σε εσάς. Βλέπετε, εδώ έχει και τον ΕΦΚΑ. Εδώ είναι λογιστικές εγγραφές. Αυτό εδώ πέρα, αν πατήσετε εγγραφές οντότητας, εμφανίζει μισθοδοσία, προσβέσεις. Οπότε λοιπόν τα δοκιμάζετε όλα και βλέπετε τι είναι αυτό που κάθε φορά μπορείτε να επιλέξετε. Και εδώ είναι παραστατικά λιανικής. Δηλαδή, αν έχουμε πάρει κάποιο παραστατικό λιανικής που αφορά βενζίνη από μια απόδειξη λιανικής από κρατήριο καυσίμων. Ερχόμαστε λοιπόν αυτό εδώ πέρα και το καταχωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Διαλέγουμε στοιχεία εκδότη, μπορούμε να βάλουμε το αφημί του κρατηρίου ή αν δεν το θέλουμε να βάλουμε 0-0 και στη συνέχεια να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Λέμε αν έχουμε δικαίωμα έκπτωση του ΦΠΑ, αν δεν έχουμε δικαίωμα έκπτωση του ΦΠΑ δεν το μαρκάρουμε αυτό το τετραγωνάκι και στη συνέχεια κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν έχουμε 50 ευρώ καθαρή αξία. Σειρά παραστατικού τέτοιου, εδώ πέρα να βάλουμε ένα βαθμό. Μερομηνία έκδοση σημερινή. Και ερχόμαστε και κάνουμε χαρακτηρισμοί γραμμής και βάζουμε γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκδοση ΦΠΑ. Βάζουμε λοιπά έξοδα και εδώ πατάμε στο τετραγωνάκι. Προσωρινή αποθήκευση και αν τα έχω κάνει σωστά. Το πεδίο ΦΠΑ είναι υποχρεωτικό. Πάμε εδώ πέρα λοιπόν τώρα να βάλουμε και πεδίο ΦΠΑ. Συντελεστής ΦΠΑ 24%, οπότε είναι 62 ευρώ. Εδώ λοιπόν αριθμόμαστε, κάνουμε 62. Και τώρα θα κάνω προσωρινή αποθήκευση. Και το παραστατικό είναι έτοιμο να καταχωρηθεί, να φύγει. Τι αριθμό και ημερομηνία παραστατικού βάζουμε όταν κάνουμε καταχώρηση του ΕΦΚΑ? Είναι ελεύθερη, είναι επιλογή δικιά σας, ό,τι σας εξυπηρετεί εσάς. Σημασία έχει το ποσό να είναι σωστό. Κανονικά θα πρέπει να βάζετε την ημερομηνία έκδοσης του ΕΦΚΑ, δηλαδή ο ΕΦΚΑ έχει μια ημερομηνία που εκδίδεται και σας ζητάει τα χρήματα. Οπότε είναι ελεύθερο. Αν δεν έχουμε δικαίωμα έκπτωσης όπως είναι οι βενζίνες, τότε αν η απόδειξη είναι 100 συν 24 ΦΠΑ, εμείς θα βάλουμε 124 ευρώ. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ο συνάδελφος έχει πολύ δίκιο. Θα πρέπει, όταν ο ΦΠΑ δεν συμψηφίζεται με τα έσοδά μας, αποτελεί δαπάνη. Οπότε λοιπόν θα βάλουμε 124 ευρώ σαν δαπάνη και θα το καταχωρήσουμε τον τρόπο που είπαμε. Ωραία. Γενικά στο επόμενο διάστημα θα βγουν πολλές οδηγίες που για όλες τις περιπτώσεις των εσόδων και των εξόδων θα υπάρχει ένας μπούσουλας, τόσο και από τις εταιρείες που παρέχουν λογισμικό, αλλά γενικά και εμείς οι λογιστές θα έχουμε πλέον κατασταλάξει και θα έχουμε γράψει πώς πρέπει κάποιο έξοδο να το καταχωρούμε στο MyData.
Ήδη λοιπόν στις σημειώσεις που έχουμε ανεβάσει και θα σας στείλουμε τώρα, υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που είναι από μια εταιρεία software που βρήκα, που θα σας βοηθήσουν πολύ στον τρόπο καταχώρησης, που έχει διάφορες περιπτώσεις, άλλες απλές, άλλες πιο εξειδικευμένες, αλλά γενικά δεν είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή, εντάξει, έχετε δυνατότητα. Ακόμη και λάθος να κάνετε, μπορείτε κάποια στιγμή να πάτε να κάνετε ακύρωση σύνοψης και να ξανακάνετε καινούργια υποβολή. Για την ώρα, όλα είναι σε πειραματικό στάδιο. Δηλαδή, όλοι υποβάλλουμε και δεχόμαστε παραστατικά. Ο σκοπός του MyData είναι κάποια στιγμή να συμπληρώνεται αυτόματα ο ΦΠΑ. Δηλαδή, ο ΦΠΑ των εσόδων και ο ΦΠΑ των εξόδων να είναι προσυμπληρωμένος στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλία. Να διευκρινίσω ότι οι σημειώσεις θα ανέβουν αύριο στην ιστοσελίδα, δεν θα σας σταλούν, δεν έχουμε ούτως ή άλλως τα email σας, θα ανέβουν αύριο στην ιστοσελίδα. Επιπλέον να υπενθυμίσω ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ξεκινάει η μέρα εξυπηρέτησης για φορολογικά θέματα, το ακριβές πρόγραμμα για τις ημέρες που θα είναι ο Νίκος Πολυβάς στο Τεχνικό Επιμελητήριο, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Δεν την απαντήσαμε αυτή, μάλλον. Λοιπόν, ένας νέος μηχανικός ρωτάει τα έξοδα τριμήνου, τους λογαριασμούς του κινητού τηλεφώνου πρέπει να κάνω κάθε μήνα τη δήλωση παραστατικού που δείξατε προλίγου για το τηλέφωνο. Εφόσον έχεις μηνιαίο λογαριασμό, ναι, θα πρέπει κάθε μήνα να μπαίνεις μέσα και να τα καταφορείς αναλυτικά. Δεν απαγορεύεται να τα μαζέψεις όλο και σε ένα τρίμηνο και να τα στείλει στο MyData. Ωστόσο, για να μην χαθείς και για να υπάρχει κάποια στιγμή και κάποια συνέχεια σε αυτά που έχεις κάνει και έχεις καταχωρήσει, καλό είναι να τα κάνεις με βάση το παραστατικό. Δηλαδή, να έχεις το παραστατικό του λογαριασμού της κινητής και να το καταχωρήσεις στο MyData. Ένα-ένα. Και σιγά-σιγά θα εξυπηρεθείς. Δεν είναι δύσκολο. Έχει ένας άλλος συνάδελφος αναφέρει σε μια ερώτηση. Τα έξοδα, για τα έξοδα τα πράγματα είναι ακόμη λίγο χλωμά και ομιχλώδη. Ναι, είναι λίγο πολύπλοκα στην υποβολή. Για την ώρα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τα έξοδα. Αυτό που πρέπει να ασχοληθείτε εσείς είναι για τα έσοδα. Μετά τις 27 Πέμπτου θα βγουν οδηγίες πώς θα κάνουμε τις αποκλήσεις. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής των στοιχείων εσόδων και ποια των εξόδων στην ειδική φόρμα καταχώρησης? Τα έξοδα δεν έχουν προθεσμία. Τα έσοδα του 2021 πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 27 Πέμπτου στο MyData και ο χρόνος καταχώρησης γενικά των εσόδων, είτε αφορά τιμολόγια είτε αφορά λιανική, είναι σε πραγματικό χρόνο και σε περίπτωση που δεν, για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούμε και μέσα σε 5 μέρες για τις αποδείξεις λιανικής και για τα τιμολόγια μέχρι την 20η μέρα του επόμενου μήνα. Γενικά, μέχρι την προθεσμία υποβολής του ΦΠΑ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί. Ωστόσο, και να μην τηρήσετε τους χρόνους, πάλι δεν δημιουργεί πρόβλημα για την ώρα. Μάλλον ο νέος μηχανικός ρωτάει από πότε πρέπει να ξεκινήσει. Από 1η-1η του 2021 πρέπει να διαβάσει τα έσοδά του στο MyData. Δεν βλέπουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Δεν βλέπουμε εγώ ερωτήσεις. Okay. Και εδώ φεύγουμε. Συνάδελφοι, αν έχετε κάποια ακόμα ερώτηση, ευχαρίστω θα την απαντήσω ο Νίκος Πολυβάς. Αν δεν έχετε, να τελειώσουμε το σεμινάριο. Ελπίζω την επόμενη φορά ή να γίνει και διαζώσεις. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Θα είναι στη διάθεσή σας, όπως σας είπα, κάθε δεύτερη Πέμπτη. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας παρακολούθησαν. Και ευχαριστούμε και τον Νίκο τον Κολυβά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στη διαβίβαση. Και καλή επιτυχία στην φορολογική δήλωση.